έναρξη της έκθεσης Παγκόσμιων Κινδύνων 2023 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Ο κόσμος αντιμετωπίζει ένα σύνολο κινδύνων που είναι τόσο νέοι όσο και τρομακτικά οικοί. Η έκθεση Παγκόσμιων Κινδύνων 2023 διερευνά μερικούς από τους πιο σοβαρούς κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε την επόμενη δεκαετία. Καθώς βρισκόμαστε στο χείλος μιας εποχής χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλής συνεργασίας, οι σκληρότερες ανταλλαγές κινδυνεύουν να διαβρώσουν τη δράση για το κλίμα, την ανθρώπινη ανάπτυξη και τη μελλοντική ανθεκτικότητα. Μια πρόκληση για την παγκόσμια ηγεσία. Η έκθεση Παγκόσμιων Κινδύνων 2023 υποδηλώνει ότι οι διαδοχικές κρίσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος δεν θα εξαφανιστούν σύντομα. Η Ζάντια Ζαχίντι είπε ότι η έκθεση δείχνει ότι οι ηγέτες προετοιμάζονται για έναν μακρύ δρόμο μπροστά. Αλλά υπάρχει αισιοδοξία ότι οι κρίσεις θα υποχωρήσουν μακροπρόθεσμα. Οι ηγέτες αντιμετωπίζουν πολλαπλές κρίσεις που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Άρα ουσιαστικά μια πολυκρίση. Όταν ρωτήσαμε τους ηγέτες τι περιμένουν να συμβεί, πάνω από το 80% είπε ότι εξετάζουμε συνεχιζόμενες κρίσεις που αλληλεπιδρούν σε μια ολοένα και πιο ασταθή τροχιά. Αν και μετά από 10 χρόνια εξετάζουμε ότι ο αριθμός αυτός θα μειωθεί στο 50% περίπου. Έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ σε σχέση με τους παγκόσμιους κινδύνους, στην οποία συμμετείχαν 1.200 στελέχη κυβερνήσεων και επιχειρήσεων, καθώς και κορυφαίοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Εν όψη της επερχόμενης συγκέντρωσης της παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής ελίτ στο Νταβός στις 16 έως 20 Ιανουαρίου. Ανοίγοντας τη συζήτηση, Ζάντια Σαχίντι, διευθύνουσα σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, δήλωσε: «Σήμερα η ενεργειακή κρίση βρίσκεται στην κορυφή του μητρώου κινδύνου, ακολουθούμενη από την επιστημιστική κρίση και το κόστος ζωής. 2 χρόνια μετά, ωστόσο, οι ειδικοί εξακολουθούν να αναμένουν ότι το κόστος ζωής θα είναι ο υπαριθμόν ένα κίνδυνο στην παγκόσμια ατζέντα». Μετά από 10 χρόνια, 6 από τους 10 κορυφαίους παγκόσμιους κινδύνους κυριαρχούνται από το κλίμα και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτό, όπως η μεγάλη κλίμακα ακούσια μετανάστευση. Παγκόσμια έκθεση κινδύνων 23. Γνωρίζουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Ορίστε τι λένε οι ειδικοί ότι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Αυτή είναι η χρονιά της πολυκρίσης, όπου οι κίνδυνοι είναι πιο αλληλοεξαρτώμενοι και αμοιβαία επιζήμιοι από ό,τι ποτέ. Ο επίγον χαρακτήρας μιας κρίσης κόστου ζωής κυριαρχεί στην έκθεση Παγκόσμιων Κινδύνων του 23, που κινδυνεύει να υποβαθμίσει άλλους κινδύνους. Οι ειδικοί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ δίνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι τομείς τους επιδιώκουν να διαχειριστούν τους κινδύνους, να αναπτύξουν ανθεκτικότητα και να χρησιμοποιήσουν νέες ευκαιρίες για να ενισχύσουν τις άμυνες το 2023. Έχουμε ξεμείνει από λέξεις για να περιγράψουμε τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα. Επομένως, αυτή είναι η έκδοση της έκθεσης Παγκόσμιων Κινδύνων. Χρησιμοποίησε μια νέα. Αυτή η έκδοση της έκθεσης χρησιμοποίησε μία νέα λέξη, πολυκρίση. Είναι μια κατάσταση όπου διαφορετικοί κίνδυνοι συγκρούονται και η αλληλεξάρτησή τους γίνεται έντονα αισθητή. Ολοκληρωμένος και άμεσος μετριασμός είναι πιο κρίσιμος καθώς αντιμετωπίζουμε μερικές από τις πιο δύσκολες γεωοικονομικές συνθήκες σε μια γενιά, όπου βλέπουμε μια στροφή σε μια εποχή χαμηλών επενδύσεων, χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλής συνεργασίας, η οποία κινδυνεύει να διαβρώσει την ανθεκτικότητα και να επιταχύνει τους άλλους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Η Ζάντια Ζαχίντι, διευθύνουσα σύμβουλος του φόρου, προειδοποιεί: «Το κλίμα και η ανθρώπινη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα των ανησυχιών των παγκόσμιων ηγετών, ακόμα και όταν αντιμετωπίζουν τις τρέχουσες κρίσεις. Η συνεργασία είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός». Συμπληρώνοντας την πρακτική Global Risks, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ φιλοξενεί πλατφόρμες αφιερωμένες στη δράση για τις πιο πιεστικές προκλήσεις του κόσμου, συμπεριλαμβανομένες της κινητοποίησης για το κλίμα,
της διαχείρισης και της διάδοσης τεχνολογιών της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της διαμόρφωσης της ενεργειακής μετάβασης και της διαμόρφωσης του μέλλοντος της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτές οι πλατφόρμες και οι ηγέτες, τα δίκτυα και οι οργανισμοί που φιλοξενούν, εφαρμόζουν τα ευρήματα αυτής της έκθεσης στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις του κόσμου. Διαχείριση κινδύνων, δημιουργία ανθεκτικότητας και χρήση νέων ευκαιριών. Ζητήσαμε από εμπειρογνώμονες από όλο το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ τις γνώσεις τους σχετικά με το πώς η τεχνολογία, η καινοτομία της κυκλικής οικονομίας, οι πόροι και η ενέργεια, η προσαρμογή και ο μετριασμός του κλίματος, η κυβερνοασφάλεια και ο τομέας της υγείας θα μπορούσαν να αλλάξουν τα παραδείγματα για να στηρίξουν τις άμυνες και να βοηθήσουν στην αλλαγή των πραγμάτων για ανάπτυξη και ανθεκτικότητα το 2023. Ενεργειακή μετάβαση. Το ρολόι χτυπά και απαιτούνται άμεσες σημαντικές αλλαγές. Οι επενδύσεις, η μετάβαση και η εγκατάσταση σε μεγάλη κλίμακα πρέπει να πραγματοποιηθούν ως το 2030. Ρομπέρτο Μποκ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Επικεφαλής Ενέργειας, Υλικών και Υποδομών. Η ενέργεια είναι ένα θεμελιώδες κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας και ως εκ τούτου η κρίση μας ανάγκασε να επανεξετάσουμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε, παραδίδουμε και κυρίως την καταναλώνουμε. Η αντιμετώπιση του status quo και η υλοποίηση και των τριών διαστάσεων της βιωσιμότητας, της ασφάλειας και της οικονομικής προσιτότητας είναι ωστόσο ένα αποθαρρυντικό και εξαιρετικά περίπλοκο έργο που στηρίζεται και συνυφαίνεται με ένα πλήθος προκλήσεων. Το μεγάλο ερώτημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια του 2022 και θα κυριαρχήσει το 2023 είναι αν η βραχυπρόθεσμη επίγουσα ανάγκη να κρατήσουμε τα φώτα αναμένα θα επηρεάσει αρνητικά τους μακροπρόθεσμους στόχους βιωσιμότητας. Ενώ τα στοιχεία των τελευταίων μηνών είναι ανάμεικτα, η κρίση ήταν μια κλίση αφύπνισης για τον επίγοντα χαρακτήρα της μεταρρύθμισης του ενεργειακού συστήματος και όχι μόνο για λόγους βιωσιμότητας. Η εξισορρόπηση αυτών των πολλαπλών διαστάσεων και τελικά η επίτευξη του καθαρού μηδενός ως το 2050 βασίζεται στην ταχύα ανάπτυξη καθαρής παραγωγής ενέργειας, τις βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση και την εκτεταμένη χρήση μέτρων αφαίρεσης διοξιδίου του άνθρακα. Το ρολόι χτυπά και απαιτούνται άμεσα σημαντικές αλλαγές. Οι επενδύσεις, η μετάβαση και η ανάπτυξη σε μεγάλη κλίμακα πρέπει να πραγματοποιηθούν ως το 2030, με τρόπο ίσως απαράμιλο από οποιονδήποτε άλλο παγκόσμιο μετασχηματισμό. Τεχνολογία τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Sebastian Bocab, επικεφαλής δικτύων και συνεργασιών C4IR. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προχωρήσουν πέρα από τη συμμόρφωση και να ενσωματώσουν στο DNA τους υπεύθυνες και ανθρωποκεντρικές αρχές τεχνολογίας. Η τεχνολογία το 2023 πρόκειται να φέρει αυξημένη συνδεσιμότητα, ακρίβεια και ευελιξία, ιδιαίτερα στους τομείς της πράσινης τεχνολογίας, της προσαρμοστικής τεχνητής νοημοσύνης και των κβαντικών υπολογιστών. Ενώ η νομοθεσία εστερεί ιστορικά σε σχέση με το ρυθμό των πρόοδων της τεχνολογίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή, οι κυβερνήσεις δίνουν προτεραιότητα στο κλείσιμο αυτού του κενού διακυβέρνησης. Καθώς τα κράτη θεωρούν όλο και περισσότερο την ικανότητά τους να αξιοποιούν τις τεχνολογίες και τα δεδομένα ως αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας και κυριαρχίας, ωστόσο στρέφονται στην υιοθέτηση τοπικών προσεγγίσεων για τη ρύθμιση και τη διακυβέρνηση, αντί να έχουν μια σφαιρική άποψη. Η αυξημένη εστίαση των ενδιαφερομένων στις διπλές κρίσεις του κλίματος και της οικονομίας το 2023 απαιτεί μεγαλύτερη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, για να επιτραπεί πρώτα η διαλειτουργικότητα και η ροή δεδομένων διασυνοριακά και μεταξύ εταιριών για την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας και την απελευθέρωση οικονομικών ευκαιριών. Δεύτερον, να επενδύσουν στην ψηφιακή εμπιστοσύνη ως μέσο
για την πλήρη αξιοποίηση του ωφέλους από την καινοτομία και την παγκόσμια ψηφιακή οικονομία. Για να γίνει αυτό θα απαιτηθεί μεταξύ άλλων η ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων έναντι των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Αντί απλώς να περιμένουν από τις ρυθμιστικές αρχές να θέσουν τα προστατευτικά και κλειδώματα, οι επιχειρήσεις πρέπει να προχωρήσουν πέρα από τη συμμόρφωση και να ενσωματώσουν στο DNA τους υπεύθυνες και ανθρωποκεντρικές αρχές τεχνολογίας για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, να αντέξουν τις διαταραχές και να αναπτύξουν ανθεκτικότητα. Δράση για το κλίμα. Οι λύσεις πρέπει να υποστηρίζονται από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την πολιτική για να επιτευχθεί κλίμακα. Αντώνια Γκάουελ, επικεφαλής κλιματικής αλλαγής. Για την κλιματική αλλαγή. Αναπληρώτρια, προϊστάμενος Κέντρου Φύσης και Κλίματος. Οι ενεργειακές και διατροφικές κρίσεις που έχουν επιδεινώσει τον φετινό νούμερο 1 βραχυπρόθεσμο κίνδυνο, το κόστος ζωής, συνδέονται θεμελιωδώς με την αποτυχία μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Σχεδόν 3,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως είναι επικίνδυνα εκτεθειμένοι και ευάλωτοι στις κλιματικές επιπτώσεις. Η τελευταία έκθεση της IPCC κατέστησε σαφές ότι αυτές οι επιπτώσεις δεν θα γίνουν εξίσου αισθητές. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, παρά την περιορισμένη συμβολή τους στην κλιματική αλλαγή, επομίζονται το βάρος. Αλλά καμιά χώρα και καμιά οικονομία δεν είναι απρόσβλητη από την κλιματική κρίση. Ενώ η τεχνολογία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέρουν λύσεις, αυτές πρέπει να κλιμακωθούν. Απαιτεί εστίαση στην αντιμετώπιση μη οικονομικών φραγμών όπως οι αδειοδοτήσεις και οι εγκρίσεις ταχείας παρακολούθησης. Στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες αγορές πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε το υψηλό κόστος κεφαλαίου. Πρέπει να βοηθήσουμε στην εμπορευματοποίηση της αναδυόμενης τεχνολογίας, μειώνοντας το κόστος αυτών των λύσεων μέσω εταιρικής σχέσης και συνεργασίας. Ο συνασπισμός First Movers του Forum, σε συνεργασία με τον Τζον Κέρι, ειδικό προεδρικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για το κλίμα, εργάζεται σε περισσότερες από 67 εταιρείες σε 7 βιομηχανίες, αλουμίνιο, αεροπορία, τσιμέντο και σκυρόδεμα, ναυτιλία, χάλιβας, φορτηγά και τεχνολογίες αφαίρεσης διοξιδίου του άνθρακα. Στέλνοντας ένα σήμα αγοράς 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προώθηση των κρίσιμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα του μέλλοντος. Πρέπει να υποστηρίξουμε τους αναδυόμενους καινοτόμους. Το Uplink είναι ένα παράδειγμα πλατφόρμες που δίνει τη δυνατότητα στους διαταράκτες του συστήματος και στις νεοφυείς επιχειρήσεις να εισάγουν νέες καινοτόμες λύσεις και τεχνολογία που αλλάζει τα παραδείγματα. Αυτές οι λύσεις πρέπει να υποστηρίζονται από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την πολιτική για να επιτευχθεί κλίμακα. Ενώ η λογική μετριασμού του κινδύνου υπάρχει, το βραχυπρόθεσμο οικονομικό κόστος πρέπει ακόμα να εξισορροπηθεί εκ νέου σε ορισμένες αγορές και τομείς για να οδηγήσει σε άμεσες επενδύσεις. Η τιμολόγηση του άνθρακα αλλά και η συνεργασία κατά μήκος των αλυσίδων αξίας και με τις κυβερνήσεις θα ήταν κρίσιμες μέσω της ηγεσίας. Ξεπερνώντας την έλλειψη ορυκτών πόρων, για να μετριαστεί ο αντίκτυπος της σπανιότητας θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους με αποτελεσματικό, καινοτόμο και σίγουρα συνεργατικό τρόπο. Φερνάντο Κομές, επικεφαλής βιομηχανικών κοινοτήτων, πλατφόρμα ενέργειας, υλικών και υποδομής. Την τελευταία δεκαετία και ειδικότερα το 2022, είδαμε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ορυκτά ως κρίσιμο παράγοντα για την ενεργειακή μετάβαση. Ενώ ο κλάδος γνωρίζει την ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης όσον αφορά τα ορυκτά, λίγα είναι γνωστά για τους κινδύνους και τις επιπτώσεις αυτής της ανισορροπίας. Αυτό σημαίνει ότι για να μετριαστεί ο αντίκτυπος της σπανιότητας, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους με αποτελεσματικό, καινοτόμο και σίγουρα συνεργατικό τρόπο. Διότι χωρίς αυτούς τους συγκεκριμένους πόρους, η μετάβαση είναι πιθανό να καταστεί ανέφικτη και απίθανο να πραγματοποιηθεί. Όλα τα σενάρια που παρουσιάζονται στην έκθεση παγκόσμιων κινδύνων επιβεβαιώνουν ότι η ζήτηση
δεν θα ικανοποιηθεί σύμφωνα με τις παγκόσμιες ανάγκες και πλέον υπάρχει ανησυχητική συμφωνία σχετικά με τους κινδύνους ελλείψεως ορυκτών. Από περιβαλλοντική πίεση στα οικοσυστήματα, αντίδραση στην υιοθέτηση καθαρότερων τεχνολογιών και μειωμένες προσπάθειες για υπεύθυνη εξόρυξη. Στον αυξημένο ανταγωνισμό και την ένταση μεταξύ των χωρών καθώς κάθε υλικό σπανίζει. Το 2023 οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν φαίνεται να αρχίσουν να υλοποιούνται. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί περιορισμό δράσης. Καθώς αυτή η πρόκληση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω μιας συλλογικής προσπάθειας, οι ηγέτες του κλάδου, οι διεθνείς οργανισμοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς θα ενωθούν για να διαχειριστούν αυτούς τους κινδύνους. Κυβερνοασφάλεια. Η γεωπολιτική και ο κίνδυνος τρίτων προσφέρουν ένα σημείο εισόδου για μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τον κίνδυνο στον κυβερνοχώρο. Η κατάσταση βελτιώνεται, αλλά όχι αρκετά γρήγορα. Αξιέι Τζόση, επικεφαλής βιομηχανίας και συνεργασιών, κέντρο για την κυβερνοασφάλεια. Η γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα σε όλο τον κόσμο επιδεινώνει την απειλή δυνητικά καταστροφικών επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τις επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς. Τον περασμένο χρόνο ο γεωπολιτικός κίνδυνος επανήλθε στο επίκεντρο των παγκόσμιων υποθέσεων, ανατρέποντας τις αλυσίδες εφοδιασμού και αναστατώνοντας μεγάλες βιομηχανίες από την ενέργεια μέχρι τα τρόφιμα. Οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται επίσης γρήγορα και μαζί με αυτές έρχονται νέα τροτά σημεία, τα οποία οι επιτιθέμενοι, μερικοί από τους οποίους έχουν ισχυρά γεωπολιτικά κίνητρα, είναι συχνά γρήγοροι να εκμεταλλευτούν. Ο κίνδυνος κυβερνοεπίθεσης θα μπορούσε να περιλαμβάνει για παράδειγμα μια επίθεση με λησαλέα ή παραβίαση ευαίσθητων δεδομένων των καταναλωτών, εκ των οποίων θα προκαλούσε μεγάλης κλίμακας αναστάτωση και θα ήταν δαπανηρή από πλευράς φήμης και οικονομικής φήμης. Ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της προετοιμασίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, υπάρχουν περισσότερα που μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις για να αυξήσουν την ανθεκτικότητα συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του γραμματισμού στον κυβερνοχώρο, της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών. Η τρέχουσα εστίαση στη γεωπολιτική και στον κίνδυνο τρίτων προσφέρει ένα σημείο εισόδου για μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τον κίνδυνο στον κυβερνοχώρο. Η κατάσταση βελτιώνεται, αλλά όχι αρκετά γρήγορα, ώστε οι περισσότεροι οργανισμοί και επιχειρήσεις να είναι βέβαιοι ότι είναι εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό γεγονός στον κυβερνοχώρο. Η ανθεκτικότητα και η προετοιμασία πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής στρατηγικής. Διόρθωση παγκόσμιων συστημάτων υγείας. Τα τελευταία χρόνια απέδειξαν ότι η υγεία είναι συνδεδεμένη με τη σταθερότητα και την ευημερία των χωρών. Κέι Μακκέιν, επικεφαλής πρωτοβουλίας υγείας που διαμορφώνουν το μέλλον της υγείας. Τα τελευταία τρία χρόνια της πανδημίας COVID εξέθεσαν ευπάθεια στα συστήματα υγείας παγκοσμίως και ανέδειξαν τους κινδύνους των ανισοτήτων στην περίθαλψη. Όχι μόνο στη δημιουργία παγκόσμιων κινδύνων για την υγεία, αλλά και στην πρόκληση αρνητικών επιπτώσεων σε γεωπολιτικές εντάσεις και οικονομικούς κινδύνους. Από τις επιπτώσεις της μαζικής μετανάστευσης στην ασφάλεια έως το κλείσιμο των κοινωνιών που επηρεάζουν τις εργασιακές ικανότητες των ανθρώπων και τις συνέπειες για την υγεία των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα. Τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι η υγεία συνδέεται με τη σταθερότητα και την ευημερία των χωρών. Και ενώ οι άμεσες επιπτώσεις του COVID πέρασαν,
Οι χώρες θα πρέπει να προετοιμαστούν για πανδημίες που γνωρίζουμε ότι βρίσκονται στον ορίζοντα, συμπεριλαμβανομένων των μη μεταδοτικών ασθενειών που ευθύνονται για περισσότερους από 7 στους 10 θανάτους παγκοσμίως, και την αύξηση των ναρκωτικών, ανθεκτική μόλυνση της οποίας θα μπορούσε να κοστίσει στην παγκόσμια οικονομία 103 εκατομμύρια δολάρια από τώρα στο 2050. Αυτά και άλλα επηρεάζουν την ικανότητα των κοινωνιών να ευδοκιμούν και να συμμετέχουν. Οι ενδιαφερόμενοι σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να συνεχίσουν να δίνουν προτεραιότητα στην υγεία, διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση στην περίθαλψη ως βασικό μέρος οποιασδήποτε εθνικής ατζέντας και εστιάζοντας στην υγεία του πλανήτη, για να στηρίξουν και να αποτρέψουν μελλοντικούς κινδύνους για την υγεία. Καινοτομία κυκλικής οικονομίας. Η κυκλικότητα των πόρων υποστηρίζει τον κόσμο στην ανακατεύθυνση μακριά από το συνεχές φάσμα της σπανιότητας. Christine Hughes, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Διευθύντρια του Resource Circularity. Το Resource Circularity είναι ένας βασικός παράγοντας για την αντιμετώπιση των τρεχουσών τριπλών πλανητικών κρίσεων σχετικά με το κλίμα, βιοποικιλότητα και τη ρύπανση, παρέχοντας ταυτόχρονα κερδοφόρα και ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα για τις εταιρείες. Οι κατασκευαστές σχεδιάζουν προϊόντα έτσι ώστε όλα τα υλικά να μπορούν εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν με ελάχιστη έως καθόλου σπατάλη, επομένως ελαχιστοποιώντας τη ζημιά στον πλανήτη. Εν τω μεταξύ, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν απρόσκοπτα, να επαναχρησιμοποιούν, να επισκευάζουν ή να ανακυκλώνουν τα προϊόντα τους, διατηρώντας τα εντός του συστήματος. Οι πρώτες ύλες, κάποτε σπάνιες, είναι και πάλι εύθονες. Μέσα στην κυκλική αλλαγή παραδείγματος, δεν πρέπει να παραμελούμε το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο. Καθώς η ζήτηση αυξάνεται, τα σπάνια και κρίσιμα ορυκτά όπως το κοβάλτιο, ο γραφίτης, το λίθιο και τα στοιχεία σπάνιων γεών γίνονται όλο και πιο περιζήτητα. Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις έχουν τονίσει την ανάγκη για βιώσιμες ηθικές και τοπικές πράσινες και κυκλικές λύσεις, οθώντας μας έτσι επίσης να διαχειριστούμε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που εμπεριέχονται σε αυτή τη μετάβαση. Είναι κρίσιμο να ακολουθήσουμε μια προσεκτική γραμμή για να διασφαλίσουμε ότι ένας νέος αγώνας για πόρους δεν θα επιδεινώσει τις τρέχουσες εντάσεις, αλλά αντίθετα θα τις μετριάσει. Διάφοροι πόροι για διαφορετικές κυκλικές λύσεις θα απαιτήσουν τις δικές τους μοναδικές στρατηγικές και σκέψεις. Η κυκλικότητα των πόρων υποστηρίζει τον κόσμο στην ανακατεύθυνση μακριά από το συνεχές φάσμα της σπανιότητας. Ασφαλεία τροφίμων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση με τη βεβαιότητα ότι θα ακολουθήσουν πολλαπλές κρίσεις τροφίμων. Το 2022 αντιμετωπίσαμε τις πολυκρίσεις των ελλείψεων τροφίμων, ενέργειας και λιπασμάτων. Το 2023 δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις βλάβες των συστημάτων τροφίμων που επηρεάζουν τους πάντες. Περισσότεροι άνθρωποι θα πεινάσουν, θα χαθούν τα προστοζήν και θα αυξηθούν οι τιμές παγκοσμίως. Οι τολμηρές ηγετικές ενέργειες πρέπει να αγκαλιάζουν σύνθετες και ολιστικές λύσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και η επιστημιστική ασφάλεια.